Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε, ότι τα ερωτήματα έτσι όπως τίθενται και στην συζήτηση, κατά τη δέκατη συγκεκριμένη συζήτηση, έχει ενισκύψει η λογική αντιπαράθεση που όντως έχουμε με τη συγκυβέρνηση, η οποία είναι ιδεολογική. Είναι σαφές ότι αυτό που πράττει η συγκυβέρνηση το πιστεύει. Το ξέρουμε ότι το πιστεύει. Είναι υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς, υπό την έννοια ότι δεν θέλει τίποτα υπό δημόσιο έλεγχο, παρά μόνο όλα να δίδονται στους ιδιώτες. Είναι γεγονός, κύριε Μαρκόπουλε, ότι διεκδικείται την ιδιωτικοποίηση των πάντων και βεβαίως είστε υπέρ των ιδιωτικών μονοπωλίων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, συνάδελφοι, τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε. Εγώ θα σας πω ένα, το οποίο θυμάμαι. Τον μεγάλο αγώνα των βουλευτών εδώ πέρα για την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής. Μια Ολυμπιακή, η οποία βεβαίως ήταν κακή, είχε κακή διαχείριση, βεβαίως είχε προβλήματα, παρόλα αυτά με νύχτα ιδιωτικοποιήθηκε. Θυμάμαι τότε τον τσακωμό του ιδιοκτήτη της Aegean, της ανταγωνίστριας εταιρείας των αερογραμμών, με την διοίκηση της Ολυμπιακής. Τότε τρέχανε στα δικαστήρια οι κύριοι, αλληλομηνύοντας ο ένας τον άλλον. Πωλήθηκε η Ολυμπιακή. Και επειδή δεν είμαστε λοτοφάγοι, δεν έγινε καμία ανταγωνιστική διαδικασία στην αγορά των αερογραμμών. Αυτό που έγινε είναι ότι ο ιδιοκτήτης της Aegean αγόρασε και τον Ολυμπιακή. Και τώρα είναι μονοπόλιο όσον αφορά τις αερογραμμές στην Ελλάδα. Εάν αυτό είναι ο ανταγωνισμός και η οικονομία την οποία εσείς ευαγγελίζετε, είναι σαφές ότι αυτή είναι η αγορά την οποία εσείς ευαγγελίζετε, είναι σίγουρο, κύριοι, ότι έχουμε διαφορετικό ιδεολογικό χαρακτήρα. Διότι η αναφορά μας, εκεί που κοιτάμε, είναι προς μια άλλη κατεύθυνση. Στρέφουμε τα μάτια μας προς κάπου αλλού. Εσείς προς τους λίγους, προς αυτούς οι οποίοι πάντα κερδίζαν. Και προκρίσεις και μες στην κρίση. Είναι αυτοί οι οποίοι αυξήσαν τα κέρδη τους μέσα στην κρίση, στην πενταετία της κρίσης, κατά 10 δισεκατομμύρια. Εμείς από την άλλη, βεβαίως και αντιλαμβανόμενοι διαφορετικά την πολιτική, στρέφουμε τα μάτια μας προς τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Σε αυτούς που εσείς ποδοπατάτε και λέτε, αναφέρεστε στους μισθούς ως τιμές. Δεν είναι τιμές, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τιμές οι άνθρωποι. Ο μισθός έχει κάποια αξιολογικά κριτήρια με τα οποία βγαίνει. Δεν είναι έτσι. Αντιλαμβάνομαι εγώ κάπως ότι πρέπει να πληρώσω κάποιον κύριο ο οποίος κάνει μια δουλειά και του δίνω κάτι. Υπό αυτήν την έννοια δεν είναι τιμή τα 580 ευρώ, να το λέτε. Μεικτά τα οποία είναι τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς τα ψηφίσατε αυτά, δεν τα ψηφίσαμε εμείς. Λέμε λοιπόν, για να έρθουμε στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, απαντώντας στα 10, δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο τα 25 λεπτά που μίλησε ο Υπουργός για να απαντήσω στα 10 ερωτήματα τα οποία έθεσε ο ίδιος, πατάτε σε ψεύδι με τα οποία και οι ίδιοι δεν τα αντιλαμβάνεστε. Λέτε λοιπόν ότι θα μειωθεί η τιμή της ΔΕΗ, των τιμολογίων. Από πού προκύπτει αυτό το πράγμα? Αναφέρετε ως παράδειγμα την Ιταλία. Αλήθεια. Τη Γαλλία, που τόσο πολύ κόπτεστε σε άλλα νομοσχέδια. Για τις τράπεζες, για τις τηλεπικοινωνίες. Γιατί δεν αναφέρεστε σε αυτά, κύριε Υφυπουργέ? Γιατί δεν αναφέρεστε στην Γαλλία, για παράδειγμα. Να μας πείτε εκεί τι γίνεται με την δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού εκεί. Αναφέρεστε λοιπόν σε μια σειρά από χώρες. Και βεβαίως η πλειάδα αυτών των χωρών που βρίσκονται στα Βαλκάνια. Και για να έρθουμε στο 2012, στις προγραμματικές δηλώσεις, σας είχαμε επισημάνει ότι το δικό σας σχέδιο είναι να βαλκανοποιήσετε την χώρα. Σε ποια λογική όμως? Όσον αφορά στους μισθούς. Να δημιουργήσετε στο νότιο της Ευρώπης ένα τόξο στο οποίο οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται 280 ευρώ και το ρεύμα δεν θα είναι δημόσιο αγαθό, αλλά θα πηγαίνουμε στα χωριά μας
να έχουμε λάμπες φθορείου για να βλέπουμε. Εάν εσείς μεγαλώσατε με αυτόν τον τρόπο, φαντάζομαι το πράξατε ορισμένοι από εσάς, γιατί είστε και μεγάλη σε ηλικία. Εμείς οι νεότεροι δεν το πράξαμε. Και ούτε θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Επειδή αντιλαμβανόμαστε τη γενιά μας ως ορισμένα πράγματα ως κεκτημένα στη γενιά μας, σας λέμε λοιπόν ότι δεν θέλουμε να πάμε σε ένα νέο κρυφό σχολείο για να δούμε πώς ήταν τότε. Υπό αυτήν την έννοια θα θέλαμε να έχουν όλοι οι άνθρωποι τον τρόπο και την διαδικασία να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Και σας ρωτώ, ο ιδιοκτήτης σε αυτόν που θα παραδώσετε, θα χαρίσετε μπιρτ παρά, το έχετε ξανακάνει αυτό το πράγμα. Δοδόνη θα σας πω εγώ, κάτι που με πονάει για τον τόπο μου εννοώ. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν που θα πάρει την ΔΕΗ, με ποια εχέγγυα δεν θα αυξήσει τα τιμολόγια. Εδώ τα αυξάνετε εσείς που θεωρείστε δημόσιο. Τοποθετείτε κάποιον στην διοίκηση της ΔΕΗ και αυτός έτσι χωρίς να ρωτήσει κανέναν αυξάνει τα τιμολόγια. Απαντήστε μου, σε πόσες φορές έχει αυξηθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ τα τελευταία 2 χρόνια μέσα στη βαθιά κρίση που περνάει η χώρα. Πάρα πολλές φορές θα σας πω εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι στους οποίους πατάτε. Σας απάντησε ο σύντροφος Καραγιαννίδης εχθές στην ομιλία του όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήδη εδώ και μια 15ετία έχει εισάγει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νομοθεσία της και ο νόμος συνάδει απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς εφευρίσκετε άλλα νομοσχέδια τώρα, άλλους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εισάγετε. Είναι πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, τα οποία θα μπορούσα να σας πω. Ένα είναι το βέβαιο. Το βέβαιο είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας αντιτίθεται στην πώληση, σε αυτό που κάνετε. Και εσείς φοβάστε να το συζητήσουμε σε ολομέλεια, διότι κλείνετε τη Βουλή, δημιουργείτε μια κοινοβουλευτική ομάδα που σας βολεύει. Εγώ θα σας θυμίσω μόνο ότι δεν υπάρχει κανένας βουλευτής από τις περιοχές που αναφέρεται η ΔΕΗ. Κανείς από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διακοπάρουν οι κύριοι και περιφέρονται και κάνουν βόλτα στην περιφέρειά τους, λέγοντας: εγώ δεν το ψήφισα, οι άλλοι το ψηφίζουν. Εγώ είμαι σε άλλο τμήμα. Σας λέμε λοιπόν το εξής, και να το θυμάστε καλά. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Έχουμε ήδη μια εκλογική διαδικασία την οποία κερδίσαμε. 4 μονάδες είστε χαμένοι. Με 4 μονάδες είστε χαμένοι. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Την ημέρα λοιπόν που θα έρθει εκείνη η μέρα, η ΔΕΗ θα ξαναγίνει δημόσια. Όχι έτσι όπως ήτανε. Εμείς τα κακώς κείμενα θα τα φτιάξουμε, θα τα διορθώσουμε. Αλλά δεν θα τη χαρίζουμε μπιρτ παρά στον οποιοδήποτε τυχοδιώτη με τον οποίο εσείς μπορεί να κάνετε βόλτες και με τα κότερά του στον Αργοσαρονικό. Εμείς όμως θα του πούμε να φέρει πίσω αυτά που έχει πάρει τα κλεμμένα για να τα δώσουμε σε αυτό που πραγματικά ανήκει, στο ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.